θα δούμε τι σύγχρονε εξελίξει στην ορθοπαιδική χειρουργική με τη βοήθεια του κυρίου ε, Δημήτρη Τσούκα, ο οποίο είναι ορθοπαιδικό χειρουργός, διευθυντής τη 5η Ορθοπαιδική Κλινική Προηγμένη Αθροσκοπική και Αθλητιατρική και Αναγεννητικής Χειρουργική Μητέρα. Πολύ οι τίτλοι σα. Καλώ Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εγώ σα ευχαριστώ εκ των προτέρων για όλε αυτέ τι πληροφορίε που θα μοιραστείτε μαζί μα. Α ξεκινήσουμε. Να μα πείτε αρχικά περισσότερα πράγματα για τον τομέα στον οποίο εξειδικεύεστε. Το αντικείμενο με το οποίο κυρίω ασχολούμαι είναι η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Σαν έννοια πώς να κάνει κάποιος ένα χειρουργείο όσο το δυνατόν πιο ατραυματικό και πιο εύκολο για τον ασθενή. Mm -hmm. Και αυτό επιτυχάνεται μέσα από πολύ μικρές τομές που κάνει μικρέ βλάβε, δεν χάνει αίμα ο ασθενή, μένει πολύ λίγο στο νοσοκομείο, βγαίνει γρήγορα και έχει πολύ πιο γρήγορη αποκατάσταση. Αυτό είναι κάτι που ζητούν οι ασθενεί ή συστήνεται από εσά σε συγκεκριμένε περιπτώσει που μπορεί να γίνει. Ε, να πραγματοποιηθεί. θα έλεγα ότι είναι και τα δύο. Είναι μια, προέκυψε σαν μια ανάγκη στην πορεία των ετών. Δηλαδή, με στην εξέλιξη ήταν και αυτό. Δεν μπορεί να έχει συνέχεια πολύ μεγάλε τομέ, αιμορραγίε. Βέβαια, δεν γίνονται όλα τα χειρουργεία έτσι αλλά τα χειρουργία τα οποία μπορείς να τα κάνεις, έτσι, παράδειγμα η μεγαλύτερη θα έλεγα έκφραση ελάχιστα επεμβατικής χειρουργική είναι η αρθροσκόπηση, που είναι ένας τρόπος χειρουργίου που μπορείς να μπει σε μια άρθρωση μέσα από δύο πολύ μικρές τρυπούλες, εισάγοντα μια κάμερα και βλέπεις τα πάντα σε τηλεόραση. Εμείς έχουμε τεράστια εμπειρία στο θέμα αυτό, γιατί είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα, η ομάδα μου και εγώ, που το 2006 Έχοντα δει παγκόσμια την τάση για την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, δημιουργήσαμε ένα κέντρο χειρουργικό στην Ελλάδα, κέντρο ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, τόσο για την ορθοπαιδική όσο και για την αθλητιατρική, που ονομάστηκε Μίωσμεντ. Okay. Ήταν το πρώτο κέντρο αντίστοιχο που έγινε στην Ελλάδα. Και είμαστε υπερήφανοι να πούμε ότι πλέον μετά από τόσα χρόνια είναι αυτή τη στιγμή ένα πιστοποιημένο, αναγνωρισμένο παγκόσμια εκπαιδευτικό κέντρο των τριών μεγαλύτερων επιστημονικών εταιριών του κόσμου ε, όσον αφορά την αρθροσκοπική, χειρουργική, την ορθοπαιδική και την αθλητιατρική. Προβλήματα ορθοπαιδικής χειρουργικής, όπως είπατε, βλέπουμε συχνά να ανακύπτουν στους αθλητές λόγω και της έντονης ε, προπόνηση ε, Ζητούν την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική γιατί είναι και πιο νέοι. Ε, εξαιρετική ερώτηση. Και τη ζητούν και είναι και απόλυτη ένδειξη. Δηλαδή ο σκοπός είναι ειδικά σε έναν αθλητή, είτε είναι επαγγελματία είτε όχι, ε, να αποκαταστήσει πλήρω τη βλάβη, είτε αυτή είναι ρήξη προ συνδέσμου, είτε είναι ρήξη μηνίσκου. Ε, Επιτυχάνοντα το αυτό μέσα από πολύ μικρού τραυματισμού που θα οδηγήσουν σε μια καλή επούλωση και γρήγορο επάνωδο, αλλά στο ίδιο ψηλό επίπεδο που ήταν ο αθλητής πριν τον τραυματισμό του. Θα σταθώ στο, στο μικρούς τραυματισμού που είπατε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι μία τεχνική... αν συστήνεται και για μικρούς τραυματισμούς, αλλά και για μεγαλύτερα προβλήματα. Θα έλεγα ναι. Ε, απόδειξη αυτού είναι ότι σήμερα οι, οι, οι πλέον βαριές ορθοπαιδικές επεμβάσεις που είναι οι επεμβάσεις αντικατάστασης μιας άρθρωσης, δηλαδή οι ολικές αρθροπλαστικές, είτε στο γόνατο είτε στο ισχύο, αλλά και σε άλλες αρθρώσεις, επιτελούνται πλέον με βάση τις αρχές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, δηλαδή μικρές τομές, τομές που δεν θα τραυματίσουν τους μύες ή ευαίσθητα ανατομικά στοιχεία και που θα έχουν ένα εξαιρετικό όχι μόνο αισθητικό-κοσμητικό αποτέλεσμα, που θα έλεγα αυτό είναι το Έλλαστον, θα έχουν ένα εξαιρετικό λειτουργικό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Πολύ σημαντικό. Να περάσουμε όμως και στις λίγο πιο δύσκολες έννοιες για μας. Ε, για παράδειγμα, η χρήση βλαστικών κυτάρων παρουσιάζεται ως μια μέθοδος που υπόσχεται να λύσει προβλήματα μυοσχελητικών ιστών. Τι είναι τα βλαστοκύτταρα, ε, συ, πώς συλλέγονται και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τι είναι τα βλαστοκύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα είναι μεγάλη μου αγάπη. <laughs> τα βλαστοκύτταρα είναι κύτταρα του οργανισμού μα, τα οποία έχουν πάρα πολύ ισχυρή αναγεννητική ικανότητα. Ναι. Είναι τα κύτταρα τα οποία μπορεί να υπάρχουν στον πλακούντα ή στον ομφάλιο λόρο του, του νεογέννητου, τα οποία είναι τα πιο ισχυρά αναγεννητικά κύτταρα που υπάρχουν. Και γι' αυτό οι τράπεζε ιστών λένε να τα κρατήσουμε για πιθανή μελλοντική χρήση. Τα κρατάμε. Ε, τα κρατάμε, ναι. Τα κρατάμε. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ηθικό χρήσης των κυτάρων αυτών σε ενήλικες. Σε ενήλικες mm -hmm. υπάρχουν τα βλαστοκύτταρα των ενήλικων, τα οποία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Είναι τα αιμοποιητικά στο αίμα και τα μεσαιχυματικά. Τα μεσαιχυματικά βρίσκονται σε πάρα πολλούς ιστούς του σώματος, όπως είναι το λίπος, στα δόντια, στους μυε. Στο μυελό των οστών, δηλαδή στο εσωτερικό του οστού. Αυτά τι χαρακτηριστικό έχουν τα κύτταρα. Όταν τα πάρει με κάποια τεχνική την οποία μπορούμε να τη συζητήσουμε χωρί πολλέ λεπτομέρειε για να κουράζουμε του τηλεθεατέ σα, εκεί που θα τα εμφυτεύσει έχουν την ικανότητα να αρχίζουν να αυτοπολαπλασιάζονται και παράλληλα να, να γίνονται αυτό που είναι το περιβάλλον στο οποίο τα βάλαμε. Τα βάλουμε σε κόκαλο, θα δημιουργήσουν οστό βάλουμε σε το μέσα μπορεί να αναπαράγουν χόνδρο. Τα βλαστοκύτταρα αυτά παράγονται στι ίδιες ποσότητες σε όλες τις ηλικιακέ ομάδες. Όχι. Ε, αυτό είναι σαφέστατο. Ξεκινάμε στις... από την νεογνά που είπαμε που έχουμε τα πιο ισχυρά και πιο πολλά βλαστοκύτταρα και με την πάροδο του χρόνου αυτά μειώνονται. Εσείς που είστε και στο, στο στο μητέρα αναγεννητικής χειρουργικής αλλά βρίσκεστε μέσα σε αυτό το ίδρυμα βλέπετε τις νέες μητέρες τα νέα ζευγάρια να κρατούν τα, βλα... τα βλαστοκύτταρα από το πλακούντα που είπατε Κοιτάξτε Για αυτό σας ε... ρώτησα πριν αν τα ναι, κρατάμε ναι, ναι, ναι. αν έχει το περάσει την οτροπία μας Το κατάλαβα ε, Εγώ τα έκανα για τα παιδιά μου έτσι όταν γεννήσαμε ε, Πιστεύω ότι είναι σωστό να, να υπάρχουν άρκει να να είναι σοβαρέ οι τράπεζε διαφύλαξη των βλαστοκυτάρων. Το θέμα είναι ότι εγώ, σαν ορθοπαιδικό, ε, έχω εκπαιδευτεί σε, με ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψη και χειρουργική άσκηση του επαγγέλματό μου. Και αυτό το οποίο ονομάζουμε αναγεννητική ιατρική, που αυτό βασίζεται στα βλαστοκύτταρα, στα είναι κάτι εντελώς καινούριο και για μένα είναι εκεί που θα πάει η ιατρική. Η, αναγεννητική ιατρική σημαίνει να προσπαθώ να επιδιορθώσω ένα όργανο και όχι να το αντικαταστήσω. Χάλασε, α, να βάλουμε μέταλλο. Να βάλουμε... Ενώ η αναγεννητική βασίζεται στη χρήση των βλαστοκυτάρων, αλλά και άλλων ορθοβιολογικών θεραπείων με σκοπό να αναπλάσεις, να επιδιορθώσεις κάτι το οποίο πάσχει. Το οποίο είναι εξαιρετικό γιατί εκεί που μπορεί να γίνει δεν εφαρμόζεται παντού. Χρειάζεται αυστηρές ενδείξεις, Πρέπει να είναι ο σωστό ασθενή για το σωστό πρόβλημα, αλλά τα αποτελέσματα πλέον. Και θέλω να το τονίσω αυτό και ευχαριστώ για την ευκαιρία τη συζήτηση αυτή. Δεν είναι στη σφαίρα τη φαντασία, δεν είναι πειραματικά, δεν είναι στην κρίζα ζώνη. Και είναι τεράστιο λάθο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών που δεν έχουν ξεκινήσει να καλύπτουν τη χρήση βλαστοκυτάρων με συγκεκριμένα βέβαια πρωτόκολλα και για συγκεκριμένου λόγου. Γιατί Βλέπει ανθρώπου οι οποίοι πάσουν από μια αρθρίτιδα, Δηλαδή έχει, έχει χαλάσει η άρθρωσή του. Αλλά είτε επειδή ήδη δεν είναι έτοιμοι ψυχολογικά ή σωματικά να κάνουν μια αρθροπλαστική, που είναι το βαρύ χειρουργείο που αλλάζει όλη την άρθρωση, να. είτε επειδή ακόμα είναι νεαρή ηλικία και θέλουν να έχουν μια ενεργή ζωή. Αθλητική... Ειδί, γιατί, αν δεν φτάσει και... το πράγμα στο μη περαιτέρω, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία. Ακριβώ. Λοιπόν, ποια είναι η διάμεση λύση. Έχει ανθρώπου οι οποίοι είναι 55 χρονών, 60, οι οποίοι θέλουν να παίζουν τένννη, θέλουν να, να, να ασχολούνται με αυτό που αγαπάνε. Έχουν αρθρίτιδα, πονάνε, οι αρθρώσει πρίζονται, δεν βελτιώνονται με φάρμακα, αλλά δεν είναι ακόμα για να κάνουν το πολύ βαρύ χειρουργείο. Η λύση είναι τα βλαστοκύτταρα. Γιατί τα βλαστοκύτταρα καθυστερούν πάρα πολύ την εξέλιξη της αρθρίτιδας. Βελτιώνουν τη λειτουργικότητα, ελαττώνουν τον πόνο, μπορούν σε ένα ποσοστό να ξαναφτιάξουν το χόνδρο. Επομένως δίνεις μία λύση στον ασθενή για αρκετά χρόνια, τρία με τέσσερα χρόνια και κακώ οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν μπει στη διαδικασία να το δουν αυτό και να καλύπτουν απαιτήσει ασθενών και προβλήματα τα οποία μπορούν να επιληθούν με αυτή τη μέθοδο. Άρα στο πιο αν υποθέσουμε ότι η αθροπλαστική γόνατος είναι κάτι που ανακύπτει συχνά, εκεί πώς μπορούμε να επέμβουμε με τα βλαστοκύτταρα, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Πολύ σωστό. Ε, η ορθοπαιδική ταξινομούμε μια αρθρίτιδα, τι σημαίνει αρθρίτιδα, βλέπουμε εδώ ένα γόνατο, ταξινομούμε μια αρθρίτιδα με βάση το πόσο μεγάλη φθορά έχει η άρθρωση, και πόσο κοντά έχουν πλησιάσει τα κόκαλα μεταξύ του. Η ταξινόμηση είναι σε τέσσερα στάδια. Το πρώτο είναι το πολύ αρχικό, το οποίο λέμε χάσε βάρο, κάνει φυσικοθεραπεία, ασκήσει. Mm -hmm. Το τέταρτο είναι το πάρα πολύ προχωρημένο, που η άρθρωση έχει καταστραφεί πλήρω. Οπότε κάνουμε αυτό που είπατε, αντικατάσταση τη άρθρωση, δηλαδή ολική αρθροπλαστική γόνατο ή ισχύου ή όμου. Τα ενδιάμεσα στάδια όμως δεν αποδίδει κάτι περισσότερο από τα βλαστοκύτταρα. Η νέα μέθοδο είναι επίση η χρήση ενέσεων πλάσματο, αυτό που ονομάζουμε PRP. Παίρνουμε αίμα, το φυγοκεντρούμε, συλλέγουμε το μέρο του πλάσματο που έχει αιμοπετάλεια και αυτό το κάνουμε ένεση στον ασθενή. Τα βλαστοκύτταρα όμω είναι μια πιο επεμβατική διαδικασία, καθόλου δύσκολη. Okay. Πρέπει να γίνεται στο νοσοκομείο, όχι σε ιατρείο. Μπορεί να πάρουμε είτε λίπος από την κοιλιά, μια μήνυμη λίπο είτε από το μυελό των οστών. Και αυτά επιτόπου με ειδική τεχνική απομονώνει βλαστοκύτταρα. Την ίδια στιγμή μέσα στο χειρουργείο και τα βλαστοκύτταρα αυτά κάνει ένεση μετά στην πάσχουσα άρθρωση. Να βάλουμε στην εξίσωση και την ρομποτική βεβαίως, τεχνολογία. Βεβαίω. Αυτό είναι άλλη μια εξαιρετική εξέλιξη η οποία υπάρχει. Ε, η ρομποτική ε, χειρουργική, για την οποία είμαι απόλυτα σύμφωνος, αλλά με την προϋπόθεση ότι ο ορθοπαιδικός είναι ήδη πάρα πολύ έμπειρος στα χειρουργία αυτά. Mm -hmm. Νομίζω στα χέρια ενός έμπειρου ορθοπαιδικού, το 9-9,5 του χειρουργείου μπορεί μάλιστα το 10 να το κάνει 10. Βοηθάει στα τέλεια κοψίματα, στην τέλεια εφαρμογή των μεταλλικών εμφυτευμάτων. Είναι ένα συν, δεν είναι όμω πανάκια, έτσι όπω λένε όλοι οι συνάδελφοι και εγώ φυσικά, δεν χειρουργεί το ρομπότ, χειρουργεί ο άνθρωπος, χειρουργεί ο ορθοπαιδικό. Είναι μια εξέλιξη την οποία επίσης τα επόμενα χρόνια θα δούμε να συνεχίζεται. Και νομίζω ότι η ιατρική θα πηγαίνει και προς τη ρομποτική και το artificial intelligence και στην αναγεννητική πάρα πολύ. Νομίζω αυτέ θα είναι οι βάσει τη εξέλιξη ιατρική στα επόμενα και χρόνια. Και μιλώντα για την εξέλιξη, γνωρίζουμε ότι εσεί ειδικεύεστε και στα προβλήματα του ώμου. Ποιε είναι εκεί οι πιο μοντέρνε τεχνικέ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τα βασικά προβλήματα του ώμου είναι είτε αρθρίτιδα πάλι, δηλαδή φθορά τη άρθρωση με τα χρόνια, είτε τραυματικές ε, ζημιές, οι οποίες μπορούν να κάνουν ρήξη στον τένοντα ή να βγει όμω από τη θέση του, να γίνει αυτό που λέμε εξάρτημα, να σχιστεί ο επιχείληος χόνδρος. Είναι αρκετά συχνό και βλέπω πλέον ότι είναι όλο και πιο συχνό, γιατί ο κόσμος ε, αθλείται, ειδικά μετά τον εγκλεισμό από τον κορονοϊό, όλοι θέλουν να κάνουν πράγματα και αν αυτά δεν γίνουν με τον σωστό τρόπο εγκυμονούν κινδύνους τραυματισμών. Η αποκατάσταση γίνεται με αρθροσκοπικά χειρουργία, με εξέλιξη όσον αφορά και τεχνικές, αλλά και τα υλικά mm -hmm. τα οποία χρησιμοποιούνται, τα οποία είναι όλο και πιο χρήσιμα και πιο εξελιγμένα. Δημιουργούνται καινούργια στοιχεία, όπως ένα ειδικό μπαλόνι, το οποίο μπορεί να μπει μεταξύ του τένοντα και του οστού, σε μια εκτεταμένη ρήξη του τένοντα που δεν μπορεί να σειραφεί και απο... ελαττώνει στην τριβή και τον πόνο στον ασθενή. Και εκεί νομίζω το μέλλον μας επιφυλάσσει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το μέλλον επιφυλάσσει ενδιαφέροντα πράγματα και για τα προβλήματα του χόνδρου μιας άθρωσης. Νομίζω, επειδή αυτό ακριβώς, δηλαδή τα προβλήματα χόνδρου, οι ρήξεις προς τη ουχεία του συνδέσμου, είναι κυρίως το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι. Εγώ βλέπω ότι από τότε που ξεκίνησα ορθοπαιδική μέχρι σήμερα, εκπληκτικές εξελίξεις στο θέμα της αντιμετώπισης του χόνδρου. Mm ο χόνδρος, ε, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε ναι, να ναι, πω, βέως. φανταστείτε μία, μία, μπάλα του μπιλιάρδου. Είναι ένα παράδειγμα που χρησιμοποιώ πολύ συχνά με τους ασθενείς μου. Αυτή, αυτό το άσπρο, το λίο, το στριπνό είναι ο χόνδρος ο υγιής. Αυτό mm -hmm. Αυτός λόγω χρήση ή λόγω τραυματισμού μπορεί να αρχίσει να κάνει ρογμές, ξέφτια, να αρχίσουν να φεύγουν κομμάτια και το πρόβλημα είναι ότι ο χόνδρος δεν αυτοεπιδιορθώνεται. Δεν έχει αγκίωση και νεύρωση. Δεν μπορεί να γίνει και απλά λόγω ηλικία. Και κυρίως μπορεί να γίνει λόγω ηλικίας. Έτσι. Αυτή είναι η αρχή της αρθρίτιδας. Πλέον, σε βλάβες χόνδρου, μπορούμε να κάνουμε μεταμόσχευση κυτάρων χόνδρου από τον ίδιο τον ασθενή, από το γόνατό του, από σημείο που δεν παίρνει πίεση. Mm -hmm. Και υπάρχει ο τρόπος πλέον αυτό να γίνει στο ίδιο χειρουργείο. Εντελώς αρθροσκοπικά, δηλαδή να κάνουμε αυτό που ονομάζουμε αυτομεταμόσχευση χόνδρου. Είναι μια εξαιρετική τεχνική όπως ε, η δεν διαφημίζω την εταιρεία, αλλά είναι μια εξαιρετική τεχνική. Μπορούμε πάλι να χρησιμοποιήσουμε βλαστοκύτταρα μαζί με κάποιο οικρύωμα ε, από βιολογικό υλικό. Και η πιο πρόσφατη εξέλιξη, η οποία αναμένουμε σε λίγο καιρό να έρθει και στην Ελλάδα, είναι ότι σε βλάβε χόνδρου σε άτομα μέση ηλικία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε μίνι μεταλλική πρόθεση, δηλαδή να, να βάλουμε ένα πολύ μικρό μεταλλικό εμφύτεμα στο σημείο που έχει τρύπα βλάβει ο χόνδρος, ε, με εξαιρετική πορεία και εξαιρετική αποκατάσταση. Και αφού είπαμε και για το χόνδρο, να μας πείτε και για τον πρόστιο χίαστο συνδέσμου γόνατος σε αθλητές και μη, και με, αυτό, και με αφορμή όλα αυτά που συζητήσαμε, να μα πείτε και πού μπορεί κάποιο που επιθυμεί να έρθει σε επαφή μαζί σα, πώ μπορεί να κλείσει το ραντεβού του, για να μην φτάσουμε στο μη περαιτέρω που είπαμε mm. και πριν. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ο πρόσθετο χειαστό είναι ο βασικό σταθεροποιητικό σύνδεσμο του γόνατος. Mm. Μπορεί να σπάσει είτε στη διάρκεια τη άθληση, αλλά ακόμα και στην καθημερινή μα ζωή. Σε επαγγελματίε αθλητέ, αλλά και σε απλού ανθρώπου. Από τη στιγμή που θα σπάσει, αντικαθίσταται με μόσχευμα που παίρνουμε από άλλο σημείο του γόνατος και το χειρουργείο γίνεται αρθροσκοπικά. Πλέον, εδώ και ένα χρόνο στην Αμερική, έχει ξεκινήσει και περιμένουμε να έρθει και αυτό στην Ελλάδα, πάλι μέσω τη χρήση βλαστοκυτάρων και βιολογικών παραγόντων, σε συγκεκριμένη μορφή ρήξη, όχι σε οποιαδήποτε μορφή, ρήξη στη μεσότητα του, του χιαστού, βάζοντας πάλι ένα κρύωμα, ένα μόσχευμα και βλαστό να πετύχει επιδιόρθωση του, του συνδέσμου χωρίς να, βάλεις, να πάρεις υγιείς mm -hmm. Έτσι, αυτό ξεκίνησε στην Αμερική εδώ και ένα χρόνο με πρώιμα αποτελέσματα εξαιρετικά. Περιμένουμε να έρθει και στην Ελλάδα. Επίσης, επειδή με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμο αν σπάσει ο χιαστός, πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργηθεί. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργηθεί από παιδάκια 10 χρονών μέχρι όποια ηλικία κάποιο θέλει να είναι ενεργό. Γιατί χωρί σταθερό προστιοχιαστό το γόνατο κινδυνεύει σε ένα απότομο σταμάτημα ξεκίνημα, σε μια στροφή να πάθει ζημιά και στο χόνδρο και στο μηνίσκο. Πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργηθεί με δικό του μόσχευμα και είναι ένα χειρουργείο εξατομικευμένο. Δηλαδή, άλλο χειρουργείο θα κάνει μια μπαλαρίνα, μια κοπελίτσα. Άλλο ένας βασκεμπολίστας 2-10, άλλος ένας ποδοσφαιριστής, mm -hmm. άλλος ένας άνθρωπος 60 χρονών, άλλο ένα παιδί. Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές, επιλέγεις διαφορετικό μόσχευμα ε, και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά στα και χέρια έμπειρων γιατρών. Κάποιες από όλες τις κατηγορίες που είπαμε πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργηθεί, πού σας βρίσκει στο νοσοκομείο Μητέρα, στο οποίο είμαι διευθυντή σε, σε κλινική, την οποία αναφέρατε, μπορεί να επικοινωνήσει εκεί πέρα και να με αναζητήσει. Okay. Ευχαριστώ Κύριε Τσούκα, πολύ. Κύριε Τσόκα, σας ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ για πάρα όλες πολύ. αυτές τις πληροφορίες.